searching for sunlight there in your room. Μια ζωή που μοιάζει με παραμύθι. Ένα κορίτσι από πάμφτωχη οικογένεια με ένα μωρό στην αγκαλιά καταλήγει στα καμπαρέ, παντρεύεται ένα δισεκατομμυριούχο και τελικά αποκτά τον τίτλο της πριγκίπισσας. Μιλάμε για τη Ζίνα Κάνθερ Ντε Τίρα, τη σύγχρονη σταχτοπούτα της Κύπρου, που έγραψε ένα συγκλονιστικό βιβλίο στη δεκαετία του 70 με τίτλο «Μια ζωή στον αέρα». Η Ζίνα γεννήθηκε ως θεογνωσία στην Τάλα της Πάφου το 1930 και ήταν το μικρότερο από τα 10 παιδιά της οικογένειας. Τα παιδικά της χρόνια αμαυρώθηκαν από τη φυλάξη του πατέρα της, ο οποίος κατηγορήθηκε άδικα για ληστεία. Η ζωή της οικογένειας άλλαξε μετά την αποφυλάκηση. Βγαίνοντας από τη φυλακή, είχε γίνει μέθυσος και βίαιος που κακοποιούσε τη γυναίκα και τα παιδιά του. Η ζωή της μητέρας της κατάντησε αβάστακτη. Τη θυμάται να κυλιέται στο χώμα καταματωμένη με πληγές σε όλο το κορμί. Όταν εκείνος τους εγκατέλειψε, η οικογένεια έμεινε στο δρόμο. Η Ζίνα πήγε μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού και στη συνέχεια αναζήτησε ένα μεροκάματο. Αρχικά δούλεψε σαν υπηρέτρια και στα 17 της πήγε στη Λεμεσό που κατάφερε να βρει εργασία σε μια κλινική. Ένα χρόνο μετά την ερωτεύτηκε ένας νέος από την Πάφο, ο οποίος και τη ζήτησε σε γάμο από τη μητέρα της. Η Ζίνα αρνητική αρχικά τελικά δέχτηκε την πρόταση του Λεύκου. Αραβωνιάστηκε και ενώ ετοιμαζόταν να παντρευτεί, έμεινε έγκυος. Τότε ο νεαρός την εγκατέλειψε. Έμεινε μόνη, δεν λύγησε και έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Βρήκε δουλειά σαν υπηρέτρια και πλήρωνε μια γυναίκα να της προσέχει το μωρό που το βάφτισε Σοκράτη. Τα χρήματα όμως που έπαιρνε δεν ήταν αρκετά για να ζήσουν άνετα. Μια φίλη την προέτρεψε να εργαστεί σαν χορεύτρια σε νυχτερινό κέντρο. Έκανε μαθήματα ρυθμικής γυμναστικής 5 ώρες την ημέρα. Η φήμη της είχε απλωθεί σε όλη την Κύπρο. Δούλεψε σε καμπαρέ, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στη Λευκοσία. Η τύχη της χαμογέλασε εκεί, στα κακόφημα καμπαρέ. Μια καινούρια ζωή ξεκίνησε με τη γνωριμία της με το μέλλοντα σύζυγό της. Η ίδια γράφει στο βιβλίο της. Ο Θεός έκρινε πως αρκούσαν τα μαρτύριά μου, πως ήταν καιρός να διαβώ τη στενή πύλη του παραδείσου. Αυτός είναι που μου έστειλε το σωτήρα μου. Με τον Κρίστιαν Κάνθερ έβγαινε ραντεβού χωρίς να ξέρει ποιος πραγματικά είναι και όταν βρέθηκε μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος, έτρεξε κοντά του. Τον βοήθησε να συνέλθει αλλά και να κόψει το ποτό. Το 1952 στα 30 της χρόνια παντρεύτηκαν και το γαμήλιο ταξίδι έγινε στη Βηρυτό. Οι εφημερίδες έγραφαν για τη φτωχή στακτοπούτα που πήρε ένα βαθύπλουτο Αμερικανό επιχειρηματία. Ποτέ δεν τον είχε ρωτήσει τι περιουσία είχε και τρεις μήνες μετά το γάμο της πήρε αμερικανικό διαβατήριο. Από το δικηγόρο του άντρα της έμαθε πως ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Ήταν ιδιοκτήτης μεταλλείων και πετρελαιοπηγών. Όμως τα προβλήματα του αλκοολισμού στιγμάτιζαν τη ζωή του. Το 1967 απέκτησε έπειτα από πνευματική υιοθεσία από τον πρίγκιπα Παύλο Παλαιολόγο Κρυβέ τον τίτλο της πριγκίπισσας Ντε Τίρας. Και τότε άρχισε η μεγάλη φιλανθρωπική της δράση σε Κύπρο, Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Ανέγερση σχολείων, οικονομική ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, ίδρυση νοσοκομείων, επιχορήγηση κατασκευής αθλητικών σταδίων, εκκλησιών, κτηρίων δήμων και κοινοτήτων, κατασκευή δικτύου υδροδότησης σε χωριά. Η πριγκίπισσα χορήγησε σπίτια σε φτωχές οικογένειες και ορφανά, άνοιξε και συντήρησε τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα νεαρών κοριτσιών, σπούδασε παιδιά και δικαίως θεωρείται η μεγαλύτερη ευεργέτιδα. Όσοι τη γνώρισαν μιλούν για μια θερμή καρδιά γεμάτη καλοσύνη για τον άνθρωπο που έδινε απλόχερα και ήθελε να σκορπίζει χαρά. Ίσως αυτή τη χαρά που η ίδια τόσο πολύ στερήθηκε. Αυτή είναι η πριγκίπισσα Ζίνα Κάνθερ Ντε Τίρας με τη θλιβερή ιστορία, την τύχη και τη μεγάλη ψυχή. Είναι ένας πραγματικός μύθος που στα γεράματα ζούσε απομονωμένη στην έπαυλή της στο Λυκαβιτό Λευκοσίας, όπως τουλάχιστον ανέφεραν διάφορα κυπριακά δημοσιεύματα μέχρι πριν από λίγο καιρό. I know angel, but does that mean...